Θέλω να σε πάω τώρα μέχρι τη Χανιόπορτα. Τη Χανιόπορτα. Τη Χανιόπορτα, γιατί ξεκινάει έργο από το Δήμο Ηρακλείου, παρεμβάσεις. Ή να το αφήσουμε, λες. Εγώ νομίζω να αφήσουμε λίγο το θέμα της Χανιόπορτας προς το παρόν. Θα το δούμε σε λιγάκι. Γιατί έχουμε καλεσμένο. Πάμε, τότε στον καλεσμένο. Λοιπόν, σήμερα στο Ηράκλειο είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι και από χτες, ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας, δεν το έχουμε τους τίτλους, το έχουμε ξαναπεί. Επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων Ελλάδα. Ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, τέλος πάντων. Yeah. Αυτό για να καταλαβαινόμαστε. Είναι στο Ηράκλειο, είναι με αφορμή μια σύσκεψη που γίνεται στα γραφεία της ΟΕΒΕΝΗ. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε μέχρι τα γραφεία της ΟΕΒΕΝΗ και να τον συναντήσουμε εκεί και να μιλήσουμε για τα προβλήματα που είναι ούκο λίγα από ό,τι ξέρουμε, κύριε Καβαθά, που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι των επιχειρήσεων της χώρας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Καριωτάκη. Καλησπέρα και στον κύριο Σαββίδη και στους τηλεθεατές σας, βεβαίως. Πολλά τα προβλήματα στον χώρο. Κύριε Σαββίδη, τα προβλήματα των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων σε όλη τη χώρα είναι πολλά και είναι και σε τέτοιο βαθμό που πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται σε μια δύσκολη συγκυρία. Έχουμε τρία κύρια προβλήματα, τα οποία είναι η χρηματοδότηση και η ρευστότητα. Εκεί ακούμε για έναν μπαχτολό χρημάτων που έρχεται μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ, 21-27. Από αυτά τα χρήματα θα τα βλέπουμε με τα κιάλια και του Ταμείου Ανάπτυξης δεν τα βλέπουμε καν. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Καβαθά, τι έχει συμβεί? Γιατί το λέτε, ποιες είναι οι προσλαμβάνσεις που έχετε? Κοιτάξτε, κύριε Καραγιωτάκη, από τα 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης, ο σχεδιασμός έχει εξαιρέσει τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ακόμα και ένα μεγάλο κομμάτι των μικρομεσαίων, θα το πω με ευθύτητα. Σκεφτείτε ότι για τις μικρομεσαίες έχει προβληθεί ένα ποσό της τάξης του 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και περίπου έχουμε 110 επενδυτικά σχέδια με μέσο όρο επένδυση 15 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων, αφορά ένα κομμάτι μικρό των επιχειρήσεων. Είναι τα προφανές. Χρήματα που αναζητούν οι επιχειρήσεις που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ είναι χρήματα που έχουν να κάνουν σε ύψος 150, 200, 300 χιλιάδες ευρώ. Άρα χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης μηδενική. Σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ 21-23, από τις δημοσιεύσεις των προγραμμάτων βλέπουμε ότι μπαίνει μία φραγή που αφορά τις ετήσιες μονάδες εργασίας, δηλαδή τον αριθμό απασχολουμένων ανά έτος σε μία επιχείρηση πλήρους απασχόλησης, και είναι 2 ή 3 εργαζόμενοι. Σε κάποια προγράμματα είναι οι 10 εργαζόμενοι, που σημαίνει ότι αποκλείονται οι 400.000 αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ, βεβαίως και το 75% περίπου των ατομικών επιχειρήσεων. Από το τραπεζικό σύστημα, σε ένα σύνολο 800 και πλέον χιλιάδων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων, μόνο 60-65.000 έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα. Είναι αξιόχρεες με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και αντιλαμβάνεστε ότι χωρίς κανέναν ουσιαστικό οικονομικό πόρο, είναι βέβαιο ότι θα χαθεί η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, θα χαθεί η ψηφιακή σύγκληση, η μεταρρύθμιση πρέπει να γίνει στον ψηφιακό κόσμο για τις μικρές επιχειρήσεις, η πράσινη οικονομία. Άρα αργά αλλά σταθερά οδηγούμαστε εκτός νυμφώνος. Άλλωστε δεν το κρύβει η κυβέρνηση. Ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηδάκης, πριν περίπου 15-20 μέρες, μιλώντας σε συνέδριο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, είπε ότι πρέπει να κλείσει το 50% των μικρών επιχειρήσεων, διότι δεν βοηθούν την ανταγωνιστικότητα. Είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας όμως. Αυτό δεν μας λένε τόσα χρόνια για τις μικρομεσαίες. Κυρία Καριωτάκη, είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ευρώπη το 99,8% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές. 24,3 εκατομμύρια επιχειρήσεις έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα στο επίπεδο χρηματοδότησης. Πριν από 20 μέρες ήμουνα στην Ρώμη. Είχα συνάντηση και με το επιμελητήριο της Ρώμης, τον πρόεδρο, αλλά και την CNA, που είναι η Ιταλική ΓΕΣΕΒΕ.
η ακροδεξιά κυρία Μελώνη, τροποποιώντας το πρόγραμμα ανάκαμψης στο τελικό, δίνει 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην CNA για να προχωρήσει σε προγράμματα αυτοπαραγωγής ενέργειας για τις μικρές επιχειρήσεις, ψηφιακού μετασχηματισμού και πράσινης οικονομίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι Ιταλοί κάνουν τη στροφή προς τις μικρές επιχειρήσεις, γιατί αυτή είναι η δομή της ιταλικής όπως και της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Εμείς δεν έχουμε κανένα απολύτως χώρο. Κυρία Καπαθά, τώρα υπάρχει και ένας νέος βραχνάς για τις μικρές επιχειρήσεις, είναι η πολυσυστημένη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Τι γίνεται τώρα εκεί πέρα? Υπάρχουμε και εμείς δεχόμαστε πολλά παράπονα έτσι από τις μικρές επιχειρήσεις. Κύριε Σαββίδη, πρέπει να τονίσω ότι για άλλη μια φορά η χώρα βάζει το κάρο μπροστά από το άλογο. Ενώ είναι ανέτοιμη η υπάρχη είτε των ταμιακών μηχανών που εισάγουν ή που πολλούν ταμιακές μηχανές, είτε οι τράπεζες ή οι επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν POS και δεν υπάρχουν στην αγορά, έχουμε βάλει στόχους οι οποίοι είναι απραγματοποιητοί. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι παραδόσεις ταμιακών μηχανών οι οποίες έχουν δυνατότητα διασύνδεσης με τα POS, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είναι στη χώρα στις 15 Μαΐου και μετά. Που σημαίνει ότι έχετε χάσει την προθεσμία. Δεν καμία παράταση. Που σημαίνει ότι έχετε χάσει τις προθεσμίες. Την προθεσμία, είναι σαφές. Ναι, αλλά δεν είναι η ποιότητα των επαγγελματιών, είναι η ποιότητα της πολιτείας που πολύ γρήγορα προχώρησε σε ενέργειες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις δυνατότητες που έχουν οι υπάροχοι ταμιακών μηχανών και POS. Ούτε το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό υπάρχει για να γίνονται οι διασυνδέσεις. Και μην ξεχνάμε ότι οι διασυνδέσεις στην Ελλάδα μέσω ίντερνετ δεν είναι και η ευκολότερη των περιπτώσεων. Μου έλεγε χθες τεχνικός, επί 2,5 ώρες προσπαθούσε να διασυνδέσει ταμιακή με POS και απέτυχε η διασύνδεση. Για φανταστείτε το τι συμβαίνει για χιλιάδες επαγγελματίες. Απ' την άλλη πλευρά, ο κλάδος της εστίασης, ο οποίος καλείται να αλλάξει ταμιακές μηχανές και στη συνέχεια να ξαναλλάξει για να πάρει ταμιακές εστίασης, μπαίνει σε δαπάνες τις οποίες δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα και παρά την επιδότηση που έχουμε με τα βάουτσερ δεν καλύπτεται το σύνολο της δαπάνης. Βέβαια πρέπει να τονίσω εδώ ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία, επιτρέψτε μου αν θέλετε, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων σε συνεργασία με την Πράιμερ και την Τράπεζα Πειραιώς με προνομιακή τιμή 255 ευρώ παρέχει τη δυνατότητα του All in One, ενός συστήματος το οποίο μπορεί να είναι για την εστίαση, είναι ένα σύστημα που ανοίγει τραπέζια, κρατάει στη μνήμη το λογαριασμό, μπορεί ανά πάσα στιγμή να πληρώσει κάποιος από την παρέα τμήμα του λογαριασμού, δέχεται μετρητά πιστωτικές χρεωστικές κάρτες, έχει τριετή φορολογική μνήμη γιατί είναι η Primer πάροχος. Φαντάζομαι ότι αυτά όλα... Έχουμε τη δυνατότητα... Φαντάζομαι ότι αυτά όλα θα συζητηθούν, επειδή ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα συζητηθούν τώρα στην Ομοσπονδία. Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Νόμου Ηρακλείου. Ακριβώς, ακριβώς. Και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα βεβαίως για όλες τις επιχειρήσεις, όχι πια μόνο για τον πρωτογενή τομέα που ακούγαμε στην αρχή, έχει να κάνει και με την έλλειψη του εργατικού δυναμικού, του προσωπικού, σωστά? Πολύ σωστά το αναφέρετε και δεν είναι μόνο στον τουριστικό κλάδο και στον κλάδο της εστίασης. Ο κλάδος της εστίασης από τον οποίο προέρχομαι και εγώ είναι περίπου τα κενά, 40.000 θέσεις είναι κενές. Στο σύνολο της οικονομίας μας, πρωτογενής, δευτερογενής τομέας της οικονομίας κυρίως, τεχνικά επαγγέλματα, έχουμε περίπου κενές 400.000 θέσεις. Εδώ είναι όμως πρέπει να τονίσω ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο δεν λύνεται ad hoc, πρέπει να γίνει μια εμπεριστατωμένη συζήτηση και με την ίδια την κοινωνία για το μέλλον της χώρας, για το μέλλον των παιδιών μας, για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των παιδιών μας και τη μόρφωση που πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Διότι οι ανάγκες των επιχειρήσεων είναι διαφορετικές από τις προσδοκίες των γονιών. Έτσι. Είναι καλά, είναι μεγάλο θέμα αυτό. Κύριε Καπαθά, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ γιατί έχετε και την εκδήλωση. Σε λίγη ώρα ξεκινάει η εκδήλωση, οπότε να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σαββίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και εσάς και την κυρία Καριωτάκη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.